σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώ θα καταφέρουμε να κάνουμε αθόρυβο το μηχανικό μα πληκτρολόγιο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα key για να αφαιρέσουμε τα πλήκτρα. Όλα τα μηχανικά πληκτρολόγια διαθέτουν και από ένα, μία τσιμπίδα ή ένα τσιμπιδάκι, ανάλογα με το τι διαθέτει καθένα. Και το υλικό το οποίο θα μα βοηθήσει για αυτό το project είναι συγκεκριμένη δακτύλοι από σιλικόνη, του οποίου μπορούμε να βρούμε είτε Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και οι οποίοι θα μπουν κάτω από κάθε, κάθε, πλήκτρο ξεχωριστά, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα στρώμα μόνο σα. Ξεκινάμε αφαιρώντα ένα-ένα τα πλήκτρα και τοποθετώντα τα το ένα δίπλα στο άλλο για να μην μπερδευτούμε καθώ θέλουμε να τα ξανατοποθετήσουμε στη θέση του χωρί λάθη. Τι εξασφαλίζουμε με το συγκεκριμένο project. Πρώτα απ' όλα, μειώνω το θόρυβο που δημιουργεί το πλήκτρολόγιο μα και κατά δεύτερον, μεγαλώνω τη διάρκεια ζωή του. Στα πλήκτρολόγια με κόκκινου ή μαύρου διακόπτε, ο θόρυβο δεν γίνεται από το διακόπτη, αλλά καθώ εμεί τερματίζουμε το πλήκτρο μέχρι κάτω. Έτσι, δημιουργείται μεγάλο θόρυβο και. Επίση, μεγαλώνουν οι φθορέ, καθώ όσο περισσότερε φορέ χτυπάει το πλήκτρο μέχρι κάτω, τόσο πιο πολύ το... ο διακόπτη. Έτσι, εμεί δημιουργούμε ένα στρώμα το οποίο προστατεύει πρώτα απ' όλα το διακόπτη και κατά δεύτερον λειτουργεί ω ηχομονωτικό. Στα πληκτρολόγια με μπλε ή καφέ διακόπτε δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει τόσο καλά όσο με κόκκινου και μαύρου. Ξεκινάμε παίρνοντα το πλήκτρο και τοποθετώντα το δακτύλιο ακριβώ από κάτω από το πλήκτρο. Επειδή χρειάζεται λίγο σπρόξιμο, χρησιμοποιούμε το τσιμπιδάκι ώστε να το τοποθετήσουμε πιο μέσα στο πλήκτρο το δακτύλιο, ώστε να πετύχουμε καλύτερη εφαρμογή. Και έπειτα το τοποθετούμε στη σωστή θέση. Τα πλήκτρα που είναι λίγο ιδιαίτερα είναι τα μεγάλα πλήκτρα, όπω το Shift, το Enter και το Space. Για να πετύχουμε καλύτερη εφαρμογή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ίσιο κατσαβιδάκι. Αφού βάλουμε πρώτα, είναι λίγο δύσκολο όπως βλέπετε και στο βίντεο, αφού βάλουμε πρώτα το σειρματάκι, θα βεβαιωθούμε ότι κούμπωσε αφού ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο. Πρώτα από τη μία και μετά από την άλλη πλευρά και έπειτα τοποθετούμε το πλήκτρο στη θέση του. Το ίδιο κάνουμε για όλα τα πλήκτρα τα οποία έχουν αυτό το σειρματάκι από κάτω και το οποίο πετυχαίνει να μην μπαλατζάρει το καθώς το πατάμε είναι ιδιαίτερα μπελαλίδικο θα έλεγα αν μου επιτρέπετε στο πώς θα το βάλουμε και βεβαιωνόμαστε ότι λειτουργήσε αφού ακούσουμε τον κατάλληλο ήχο. Έπειτα ξεκινάμε να τα βάζουμε όλα στη σωστή σειρά. Όπω βλέπουμε και στην εικόνα που πήρα από το Audition, ο θόρυβος έχει μειωθεί. Δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει αισθητά μειωθεί, όπω και εσεί ακούσατε. Καλή σα επιτυχία!